Ειδοποίηση μπροστά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Είναι ενταγμένη στο πλαίσιο των συνολικών δράσεων και κινητοποιήσεων των εργαζομένων στην υγεία, στην ψυχική υγεία πιο ειδικά και στις εξαρτήσεις, αλλά βέβαια και του υπόλοιπου κόσμου της Θεσσαλονίκης, της τοπικής κοινωνίας, ακριβώς επειδή δεν θα επιτρέψουμε την περαιτέρω συνειδητή υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας και των εξαρτήσεων. Αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί την τελική πράξη ενός αμαρτωλού έργου που ακριβώς συρρυκνώνει τις δημόσιες δομές στην υγεία και στις εξαρτήσεις φυσικά, βάζει στην κλίνη του προκρούστη τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μιας όλου του ελληνικού λαού ουσιαστικά, με το κλείσιμο τόσο των 2 από τα 3 εναπομείναντα ψυχιατρικά νοσοκομεία, γιατί ουσιαστικά αυτή η κατάργηση αυτό σημαίνει, ένα τσουβάλιασμα γενικό των δημόσιων δομών μαζί και με τις ιδιωτικές κλινικές, όπου τα όποια κενά υπάρχουν, τα όποια υπαρκτά κενά θα έρχονται να καλύπτονται με το αζημίωτο από ΜΚΟ, ΑΜΚΕ και ιδιωτικές κλινικές που ξεφυτρώνουν κάθε 3 και λίγο. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι εκτός από το χτύπημα στην ψυχική υγεία και την εδραίωση ενιών όπως παρεκκλίνουσες συμπεριφορές, την εδραίωση κατασταλτικών μεθόδων στην ψυχική υγεία, έρχεται και ένα τεράστιο χτύπημα στις εξαρτήσεις, όπου και προγράμματα του δημόσιου τομέα, δημόσια προγράμματα απεξάρτησης και το ΚΕΘΕΑ με σπουδαία δείγματα γραφής στον χώρο της απεξάρτησης και της στεγνής θεραπείας τσουβαλιάζονται μαζί με την υποκατάσταση. Κυριαρχεί η λογική της μείωσης της βλάβης, ακριβώς επειδή είναι πιο κερδοφόρα, και βάζοντας περισσότερα ταξικά φίλτρα τόσο όσον αφορά τις προσπάθειες των εξαρτημένων για απεξάρτηση, μετακυλίοντας φυσικά το όποιο κόστος αυτούς και τις οικογένειές τους. Δεν θα δεχτούμε ούτε το να μετακινούμαστε σαν να είμαστε λευκές μπλούζες, δεν θα δεχτούμε ούτε το να μην μπορούμε να έχουμε μια στοιχειώδη ψυχολογική υποστήριξη είτε σαν εργαζόμενοι είτε ως ενδυνάμει λήπτες ψυχικής υγείας συνολικά. Δεν θα δεχτούμε δεν θα δεχτούμε τη σύγχρονη λέρο ξανά, και οι μνήμες της είναι νοπές και δεν θα επιτρέψουμε αυτό το ιστορικό πισωγύρισμα. Θα μας βρουν απέναντί τους. Το νομοσχέδιο, είτε το καταθέσουν στη Βουλή, είτε το ψηφίσουν, είτε όχι, έχει απορριφθεί από όλη την κοινωνία. Θα παραμείνει στα χαρτιά και παράλληλα θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, θα αγωνιστούμε για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, χωρίς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα, για αποφασιστική ενίσχυση μέσα στα νοσοκομεία, για αποφασιστική ενίσχυση με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των δομών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, για ενιαίο θεσμικό πλαίσιο των κέντρων πρόληψης που το μέλλον τους είναι αβέβαια, καθώς και για ουσιαστική ενίσχυση όλων των εγκεκριμένων προγραμμάτων θεραπείας και επανένταξης στις εξαρτήσεις. Δίνουμε ραντεβού για το απόγευμα σε μια πολύμορφη δραστηριότητα που έχουν διοργανώσει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ και το ΑΡΓΟ, και στηρίζουν το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών, ο Σύλλογος Οικογενειών Ιθάκη, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης και άλλοι φορείς. Και βέβαια να είναι σίγουροι ότι θα μας βρουν απέναντί τους και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, 29 του μήνα, με απεργιακή κινητοποίηση και με μεγάλο συλλαλητήριο το απόγευμα, 7:30 ώρα στο ΙΜΑΤ.